Και ο Στίβ Ντούζος Γιώργο, για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες βρίσκεται ήδη εδώ νοσηλευόμενος με χρόνια πνευμονοπάθεια. Είναι γνωστό, έχει δηλώσει και ο ίδιος από συνεντεύξεις του, ότι τουλάχιστον 15 χρόνια ταλαιπωρείται και με προβλήματα στην καρδιά του. Οπότε και τα αναπνευστικά συνέβαλα στο να βρεθεί εδώ και να υποβάλλεται σχεδόν καθημερινά επί τρεις εβδομάδες σε εξετάσεις για τα πνευμόνια του. Εγώ μίλησα, είχα τη, μεταφέρουμε την πληροφορία. Και δεν είναι μεγάλος ο άνθρωπος, είναι 65, είναι 65 τόνο τώρα βλέπει. Είναι γύρω στα 65. Ωραία. Βάλε μια τελεία. Θάνο μια στιγμή. Γιατί έχουμε τον ίδιο τον κύριο Ντούζο στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ντούζο, καλημέρα. Καταλήγει, μιλάμε στον Νικό Γιώργο. Να μιλάμε στον Νικό. Τι έγινε, παρακαλώ. Να σε καλά, βρεστή. Γιατί είσαι στο νοσοκομείο τρεις εβδομάδες, τι ακριβώς συνέβη? Είμαι κακό παιδί. Εντάξει, δεν πειράζει. Τα κακά παιδιά πάνε στον παράδεισο, λέει. Αλλά εσύ είσαι νέος άνθρωπος όμως. Τι έγινε τώρα και είσαι τρεις εβδομάδες εκεί? Πήγα να κάνω τις σχετικές εξετάσεις που κάνω κάθε εξάμηνο χρόνο. Ναι. Και βρήκαμε ότι είχε προχωρήσει λίγο το θέμα με τις πνεύμονες, την καρδιά. Τα είχα κάνει λίγο μαντάρα όλα. Ναι. Και κάνω κάποιες θεραπείες, περιμένουμε και κάποιες απαντήσεις. Και πιστεύω ότι θα είναι καλά και τέλος εβδομάδος θα την κάνω. Εσύ, συγγνώμη τώρα, έχεις χαπ που λέμε αυτό, πνευμονοπάθεια, όπως το λέμε. Ναι, είμαι χαπ 2, ναι. Είσαι χαπ 2. Και έχεις και προβλήματα με την καρδιά, ρε Στίβ. Ναι, με την καρδιά αυτά πάνε πακέτο και τα δύο, Γιώργο. Πάνε πακέτο. Ρε Στίβ, τώρα επιτρέψε μου, τώρα ούτε γιατρός είμαι, ούτε, αλλά από ενδιαφέρον. Αυτά είναι τώρα, επειδή εσύ παλιότερα έχεις και κάποια κιλάκια. Από κιλάκια είναι ή από καταχρήσεις τώρα αυτά? Από τι είναι τώρα αυτά τα? Γιώργο, όλα είναι, παίζουν όλα. 70s, 80s, κιλά, νοοτροπία, όλα. Δεν έχεις αλλάξει, ρε παιδί μου, τρόπο ζωής εσύ? Κοίτα, αυτό που είπα και στο φίλο σου πριν που μιλάγαμε, μου, ναι. Δεν μπορείς να μάθεις καινούργια κόλπα σε παλιό σκύλο. Ωραία, ναι, αλλά πρέπει να φροντίσεις την υγεία σου. Τώρα είσαι νέος άνθρωπος, 65 χρονών είσαι, δεν είσαι κανένα χούφταλο που λέμε 95%. Κοίτα, την υγεία μου την φροντίζω, εντάξει. Αλλά και πάλι τώρα μου λένε κόψω κάπνισμα. Δεν κόβει το κάπνισμα, όχι να θέλω να κόβει. Ναι, Στίβ, όμως, είσαι σε δεύτερο βαθμό χαπ. Και πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα δηλαδή? Κάνα δύο πακέτα θα καπνίζεις εσύ? Όχι καλέ, όπα. Πόσα. Άντε να καπνίζω 10-15 τσιγάρα. Και αυτά πολλά όμως είναι, ρε Στίβ, τώρα αν έχεις σκάπα, ας πούμε. Ρε, τι πρέπει, εσύ θα έκοβες το σκάφος. Το σκάφος, όχι, δεν το κόβαλα το σκάφος. Κύριε Ντούζο, πάντως, εδώ στο νοσοκομείο που βρίσκομαι αρκετή ώρα, μαθαίνω ότι κατεβαίνετε ακόμη και τώρα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας και καπνίζετε ακόμη και τώρα. Γι' αυτό με εκεί με πάνησες πριν από λίγο. Καλά, πρέπει να φορέσω γυαλιά και καπέλο. Αχ, Στίβ, πρόσεχε την υγεία σου. Περαστικά. Και πρόσεχε. Να σε καλά, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά.